Λοιπόν, όλα έτοιμα. Κλειστό αναγιωσίων. Αμόκ. Περιστέρι Πάνθος. 12-1 για τους γηπεδούχους, 13 το ρεκόρ για τους φιλοξενούμενους. Γρήγορα, πρώτο καλάθι, έξω από την γραμμή των 6.75, 3-0. Νέο καλάθι. Ξεκίνησαν πολύ δυναμικά την αναμέτρηση. Οι γηπεδούχοι κάναν την πρώτη του σίτα, την προηγούμενη αγωνιστική. Σου διατρής, στο σίδερο η μπάλα, άλλη μία σπουδαία άμυνα. Με την αμόκ. Αυτή τη φορά θα στοχίσουν. Κρινής θα πάρει το rebound. Θα τρέξουν εφηδιασμό. Τα 4 το σκορ, το συν 3, συν 3, η μπάλα στο σίδερο. Αμόκ λοιπόν που υπέστη την πρώτη της σίτα. Προηγούμενη αγωνιστική. Πολύ ωραία ενέργεια. Δεν τα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Αντιμετωπίζει απόψε τους Περιστέρι Πάνθος. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Για τρεις. Σίδερο, καθαρίσα την υπόθεση, rebound και αυτή τη φορά οι φιλοξενούμενοι για να δούμε αν θα μειώσουν στον πόντο. Μπράβο, Σπύρο! Και να βρούμε διάδρομο
μπάσκετ αυτή τη φορά. Κάτω! Του διατρής, εύστοχο! Στον μπουμπούνισε. Και έβαλε την ομάδα του μπροστά στο συν 6-14. Έχει ξεκινήσει με το πόδι κολλημένο στον γκάζι. Νομίζω το γεγονός ότι τους αντιμετωπίζουν οι Panthers μετά από ήττα δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Εντυπωσιακό κλέψιμο του, πήρε την ταυτότητα, θα πάει μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλάθι 16. Νέο κλέψιμο. Ξενούμενοι. Πάμε πέντε θέσεις. Έξι θέσεις. Τριανταφύλλες και Σπύρο. Τριανταφύλλες. Το 16 το σκουρ. Μπράβο. Σούτριον Φόντον. Έχουν βρει λύσεις. Τριβωνόπουλος ο σκόρερ. Οι φωνές του Κρίνη ακούγονται μέχρι εδώ στα ορεινά του γηπέδου. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν εγκατερώθεν στους δύο πάγκους. Γιαμόκ πίεσε. Είναι ξεκάθαρη η εντολή που έχει δοθεί από τον πάγκο. Πιέζει όλα τα μήκη και πλάτη του παρκέ. Δεν υπάρχει καλάθι. Η μπάλα έμεινε στα χέρια των παικτών των Panthers, των Phantoms, συγγνώμη. Χαμηλά, θα γυρίσει πολύ όμορφα, θα βγάλει το καλά, θα πετύχει και το... θα πάρει και το φάουλ. Ο Καστρίτης έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Χειρισμός τρίπλας, δεν θα πετύχει το καλάθι, το 16-16, το 16-6 θα παραμείνει στο συν 10 διαφορά. Μπράβο!
Για δύο, άστοχο, παραλίγο να πάρει το επιθετικό rebound, δεν ολοκλήρωσε την προσπάθεια. Κατοχή όμως για Αμοκ. Δεν θα ολοκληρώσει την προσπάθεια. Ο Τριγωνόπουλος. Η άμυνα θα βγει. Βήματα. Μάλιστα. Το παράδειγμα και το κρυμίζει. Είναι και το χέρι της ΟΡΕΦ. Το παιδί αυτό από εκεί που θα τον ακούσει να φωνάζει. Στο επόμενο και όλα δευτερό. Τον πάντων δεις να κάνει πλακίτσα. Μονομαχία. Ο Κρινής φώναζε το time out. Πάταγε, πάταγε. Για να δούμε. Ναι, για δύο. Ήταν 18-6. Πάρα πολύ όμορφα ο Μπεκρής. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Θα μειώσει σε 17-8. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Πολύ όμορφη προσπίση. Θα πατήσει καλά. Θα τη γυρίσει το σούτ. Θα στοχίσει. Ριμπάδο από ποιον. Βαλάση. Για να δούμε άμα ο Κύριος με το νούμερο 69 θα κάνει αυτό το οποίο έκανε αυτή τη στιγμή. Θα αρχίζει να εξαπολύει τρίποντες βόμβες. Είναι χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του. Ξέρει να το κάνει όσο λίγη, τόσο καλά. 18-11. Η διαφορά στους 7. 23 δευτερόλεπτα. 7 για την ολοκλήρωση της επίδεσης των γηπεδούχων. Ο Βαλάσης θα καθαρίσει την υπόθεση rebound. Ο Κρινής θέλει πιο γρήγορα την μπάλα. Έχει τρέξει και προς τον εφηδιασμό. Θα χάσει την μπάλα. Έχει μία ένταση παραπάνω από αυτή που τον έχουμε συνηθίσει. Ο Θοδωρής πρέπει να ηρεμήσει. Τους τιμώρησαν οι γηπεδούχοι. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. 29 το σκορ. Λοιπόν, έναξε δευτέρου δεκαλέπτου. Πολύ όμορφη προσποίηση. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Επιθετικό rebound από τους γηπεδούχους. Ανανεώνουν την επίθεσή τους 14 δευτερολέπτων. Θα πάρει την εσωτερική. Θα αφήσει την μπάλα. Δεν θα καταλήξει το καλάθι. Κρινή στο αμυντικό. Θα τρέξουν εφηδιασμό. Θα πάει μέχρι μέσα, θα μπορούσε να έχει πετύχει και το καλάθι. Πήρε το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Άστοχο στην πρώτη. Η 12 το σκορ, θα ρίξουν τη διαφορά στους 8 ποντούς.
θα βρουν και πάλι λύση στο σκοράρισμα, θα ρίξουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά στους 5 πόντους, 20-15. Θα βγάλουν ακόμα μία σπουδαία άμυνα και για να δούμε αν θα ρίξουν ακόμα περισσότερο την διαφορά, βάζοντας στις αρχές της δεύτερης στροφής της αναμέτρησης δύσκολα στους γηπεδούχους. Νεκρής θα γυρίσει, δεν θα καταφέρει κάτι. Προσπάθεια για φινιδιασμό. Θα κάνουν το λάθος, Βαλάσης έκλεψε, αντιαθλητικό φάουλ. Είναι ξεκάθαρος ο κανονισμός. Το 20-15 θα παραμείνει. Το Βαλάση Βάλτεντον έξω από τη γραμμή των 6-75 να τα μπουμπουνάει. Θα τελειώσει. Ο Φλάκας είναι ήδη στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Για να δούμε αν θα σταθεί πιο τυχερός και πιο ικανός από τον Βαλάση. 0 στις 3 και από τους 2. Εντυπωσιακό κόψιμο το Βαλάση, κόψιμο για Καϊλάι, θα βγει στον εμβλιασμό ο Κρινής, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι 20-17. Εξαιρετική φάση μόλις παρακολουθήσαμε στο κλειστό των Άνω Ιωσίων. Ο τρόπος που ακολούθησε και αστραπιαία σηκώθηκε και έκοψε τον αντίπαλό του, η έκρηξή του, ο τρόπος που το έκανε ήταν εντυπωσιακός. Φάση για χειροκρότημα. Η άμυνα των Phantoms έχει σφίξει. Από εκεί έχουν βρει ρυθμό και σιγά σιγά ροκανίζουν τη διαφορά. Λάθη για την ΑΜΟΚ. Ήταν ώρα να σκοράρουν. Άστοχο σουτ.
22-18, 22-19. Άμυνα, άμυνα, παίκτε σας! Κοντάξτε τα μακαρίσματα! Πάντα μπροστά οι γηπεδούχοι, αλλά πάντα κοντά τους εδώ και λίγη ώρα οι φιλοξενούμενοι. Έχει αρχίσει και σκληραίνει το παιχνίδι. Φάουλ στον Βαλάση. Είναι λογικό ότι θα πάει και στη δύναμη. Κορμιά υπάρχουν και από τις δύο ομάδες. Φάουλ του Μπεκρή πάνω στον Τριγωνόπουλο. Η άμυνα θα βγει και το rebound. 22-19 μπορούν ακόμα και να ισοφαρίσουν εφόσον ευστοχίσουν έξω από τη γραμμή των 6.75. Θα γίνει το κλέψιμο. Θέλει περισσότερο καθαρό μυαλό. Θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα. 22-21 το παιχνίδι στον πόντο. Μάλιστα. Νομίζω πολλές περιτρές με τρίπλες σε λάθος σημείο του γηπέδου. Η μπάλα εκεί πρέπει να φύγει από τα χέρια των παιχτών. Να αποκτήσει ταχύτητα η επίθεση. Κάτι που δεν έγινε εδώ. Επίθεση 14 δευτερολέπτων. Η μπάλα χαμηλά. Για να δούμε αν ο Κρινής θα βγάλει την άμυνα. Θα το κάνει. Απέναντι στον Καστρίτη. Ο γύρισε και δεν κατάφερε να σκοράρει. Βαλάσης. Βήματα. Άλλη μια άμυνα για τους φιλοξενούμενους. Κατά στο rebound. Καμωτή στον Μπεκρή, στο Φλάκα και πάλι στον Καδά. Ουσιαστικά θα πετάξει την μπάλα, δεν θα βρει στόχο. Τρέξα στον εθριασμό. Run and gun παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Το Δωρής για τρεις, σίδερο η μπάλα. Μάλιστα, 3 και 38 για το τέλος, πάνω κάτω. Έχουμε το φάουλ του Μπεκρή. Ορφανώς τις βολές. Αστοχός, ο αριστερόχειρας. 22-21 παραμένει. Για να δούμε αν θα περάσουν μπροστά οι φιλοξενούμενοι για πρώτη φορά στο παιχνίδι. 3 για 3 σε 45 μοίρες. Όχι. Βιάζονται, βιάζονται. Φαντώνται τη θέση 5 δευτερολέπτων. Θέλει περισσότερη υπομονή. Κρινή σηκώνει τα χέρια του. Να πάλι φωνές που ακούγονται μέχρι εδώ. Όχι φάουλ στο Φλάκα, δεν τα έχει με τον Μπεκρή, με τον Φλάκα τα έχει που πήρανε φάουλ. Έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά γι' αυτό. Τους έστειλε κατευθείαν στις βολές. Αστοχή πρώτη. Επιθετικό rebound. Δεν θα το εκμεταλλευτούν. Βαλάσεις μέχρι μέσα, ούτε καν το σκέφτεται να πάει σε πιο αργή. Επιθετικό rebound, καλάθι και φάουλα τον Μπεκρή. Μάλιστα, 22-23. Για πρώτη φορά μπροστά στο παιχνίδι.
θα απαντήσουν. Μάλιστα. Διαχειρός Τριγωνόπουλου. 24-24. Η μάχη καλά μένεται. Το παιχνίδι έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός αγώνα ντέρμπι. Τριγωνόπουλος θα στοχίζει στη βολή. Το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Λάκας θα πάρει το φάουλ από τον Καστρίτη. Φανταστείτε ότι ο Φλάκας δεν είναι κανένα παιδάκι, έχει και όγκο και δυνατό παιδί είναι και έπεσε πάνω στον Καστρίτη και βρέθηκε 2 μέτρα πιο πίσω που να πήγαινα εγώ, θα με έστελνε στην εξέδρα κατευθείαν. Δεν θα ήθελα να ήμουν σε θέση του σε καμία περίπτωση. Εύστοχο στην πρώτη. 24-25. Για τρεις. Εντάξει, άμα τον αφήνει συνέχεια μόνο του το τριανταφύλλου. Το μπουμπούνισε. Είναι συνδεδεμένοι έξω από τη γραμμή των 6.75 από την αρχή του παιχνιδιού. Πέρασαν και πάλι μπροστά, 27-26. Στο συν 1 θα βγει και η άμυνα. Για να δούμε αν θα διευρύνουν το προβάδισμα. Μην φανταστείτε μεγάλες διαφορές. Το παιχνίδι είναι κλειστό. Νέο τρίποντο, αυτή τη φορά άστοχο. Καθίδι στο επιθετικό. Πλάκα θα κλέψει. Θα πάει μέχρι μέσα. Αντιαθλητικό δίνει. Νομίζω έχει δίκιο ρεφ. Έχει δίκιο και είναι και στο όριο να φάει και τεχνική ποινή αν συνεχίσει. Ο Φλάκας θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Και η μπάλα θα περάσει και πάλι στην πλευρά του Κρινή και της παρέας του. 1:48 για το τέλος, εύστοχο στην πρώτη. Γίνει το λάθος παραλίγο και θα ήταν φτηνό. Λάκας 27-28, επιθετικό φάουλ. Νομίζω τώρα δεν θα το πω, δεν χρειάζεται. Είναι από τις περιπτώσεις που οι φωνές φέρνουν αποτέλεσμα. Άστοχος σου 3 πόντων. Κρινή στο αμυντικό και συνέχεια στο παιχνίδι μας. Ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός αγώνα ντέρμπι. Λάκας, Κρινής από τη γωνία. Άστοχος ο Θοδωρής. Μπάλα. Καρέκλες του γηπέδου από τον Οφαλό. Λάκας στον Καδά. 27-30 για πρώτη φορά στο συν 3. Πάντων σιωπή. Ξεκίνησαν οθρά, βρέθηκαν πίσω μέχρι και με 11 πόντους. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτό το δεκάλεπτο έχουν πετύχει 21, έχουν δεχτεί μόλις 7, έχουν περιορίσει την αμόκ, έχουν βρει λύση στο επιθετικό κομμάτι, έχουν τρέξει, έχουν την μπάλα στα χέρια τους. 5 δευτερόλεπτα, όχι. Φάουλ του Φλάκα, αν είναι δυνατόν, ο Γκρινής
Ο Γκρινής έχει πέσει στα γόνατα και του κοιτάξτε εδώ. Δεν το πιστεύει. Δεν το πιστεύει. Έχει κάνει νομίζω πόσα φάουλ τον που γκρινιάζει καταρχήν για τα προσωπικά του φάουλ. Πρέπει να έχει 3 φάουλ. Αν δεν κάνω λάθος. Άστοχο στη δεύτερη ριμπάουντ από ποιον επιθετικό ριμπάουντ. Τέλος πρώτου ημιχρόνου 28-30 στο συν 2 η Phantoms. Ορμηνύεται μεγάλη μάχη στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, όλα έτοιμα, το δεύτερο ημίχρονο μόλις ξεκίνησε. Αναμένουμε μεγάλη μάχη. Αυτό θέλουμε τουλάχιστον εμείς από εδώ και ο καλύτερος θα κερδίσει. Άστοχος στην πρώτη. Νέο καλάθι για την ομάδα του Θοδωρή Γκρινή. Ούτε τώρα θα βρουν στόχο. Για να δούμε αν θα σκοράρουν και εδώ. Θα πάει Θοδωρής μέχρι μέσα, θα το κάνει. Μάλιστα 28-35 στο συν 7. Πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά. Δυναμική μονομαχία, για μπάσκετ μιλάμε, τάχει και αυτό το άθλημα. Βήματα, άλλη μια σπουδαία άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Χάσει την μπάλα. Ο Μπεκρής τον Μπαλάση. Τι κάνει ο Μπαλάση ακριβώς? Θα σας πω εγώ τι κάνει. Βήματα. Σε time out.
28-37, το παιχνίδι στο συν 9, κάνουν ό,τι θέλουν στο τελευταίο διάστημα οι Phantoms. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν. Αναμένεται αντίδραση από τους γηπεδούχους, είναι δεδομένο αυτό. Να δούμε πως θα χτυπήσουν. Κομμένουν την μπάλα χαμηλά. Δεν θα καταφέρουν απολύτως τίποτα, διότι ψηλά κορμιά υπάρχουν και απ' την άλλη. Και από τον αντίπαλο. Εδώ λίγο βιάστην κάνει Phantoms. Ο Γκρινής θα έπρεπε να ήταν κάτι μεταξύ Αντετοκούμπο. Σχέδω Αντετοκούμπο βασικά. Τίποτα μεταξύ. Ο Γιάννης άμα ήταν θα την έπιανε την μπάλα, μόνο αυτός. Θα βρουν στόχο, θα βρουν τον καλάθι, το χρειάζονται. Παλάσσι στο σκοράρι και όχι με τον γνώριμο τρόπο, έξω από την γραμμή των 6.75 από κοντά. Μπάλα στο σίδερο, ριμπάδο από ποιον. Κατοχή για τους γηπεδούχους. Φίλης. Επιτέλους καλάθι για τους γηπεδούχους, 33-39, και για να δούμε αν αυτό το καλάθι θα σημάνει την αντεπίθεση. Έχουν βρει τον τρόπο και δεν τους πτωεί τίποτα. 33-41. Δεν θα καταλήξει το καλάθι, ριμπάρο τον Γκρινή, θα πάρει και το φάουλ. Βαλάσιο θετικό ριμπάου, 33-43 το παιχνίδι για πρώτη φορά στους 10 μάλιστα.
θα υποστούν την δεύτερη ήττα και μάλιστα συνεχόμενη οι γηπεδούχοι. Για να δούμε. Άλλη μία άμυνα. Δεν υπάρχει υπομονή και δεν υπάρχει και καθαρό μυαλό από την πλευρά των γηπεδούχων. Βρήκανε λύση στην αρχή της αναμέτρησης, έξω από τη γραμμή των 6.75. Και από τότε αναζητείται διαφορετικός τρόπος που θα πληγώσουν τους Phantoms. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Για να δούμε αν θα μειώσουν. Θα ρίξουν διαφορά κάτω από τους 10. Από την βολή εύστοχη. Τριγωνόπουλος 2-2. 2.51 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Διαχειρός Μπεκρή. 35-45 και πάλι στους 10. Άντων βρίσκονται στο 13 και κερδίσουν σήμερα, πάνε στο 11-3. Μια μόχεση και πηθεί από το 12-1 πάει στο 12-2. Λάσεις για τρεις, μπάλα στο σίδερο. Καλάθι από τον Ορφανό. 37-45 και πάλι στους 8. Για τρεις, όχι. Ριμπάρο το Βαλάς επιθετικό που έχει πληγώσει την ΑΜΟΚ. Νέο επιθετικό, φοβερό κόψιμο από Καστρίτη στο Βαλάς. Ο Βαλάσης επιμένει, θα πάρει την μπάλα, θα τον μπουμπουνίσει. Όχι, κάνουν ό,τι θέλουν κατά το καλάθι πλέον οι Phantoms. Τους πήρανε τρία επιθετικά, έχω την εντύπωση. Παίξανε βόλεϊ, όχι μπάσκετ. Σε αυτή τη φάση πάμε σε ένα time out. 1:32 για το τέλος. Τέλος time out. Άστοχος στην πρώτη. Ο Κάλλας. Άστοχος στη δεύτερη. Ορφανός θα στοχίσει. Τους έχουν βάλει δύσκολα, είναι ξεκάθαρο αυτό πλέον. Bravo!
40-47. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Θα πρέπει να βγουν άμυνες μεγάλες σιγά σιγά από αμόκ για να επιστρέψει στο παιχνίδι. Τελευταίο δεκάλεπτο. Εκεί θα κρυθούν όλα. Στην τελευταία στροφή. Αναφορά, Βαλάσης. 10 δευτερόλεπτα για 2. Μπάλα στο σίδερο. Νέο επιθετικό ριμπάτο τον Μπεγκρή μάλιστα. Άμα δεν βρουν λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα που ακούει αμυντικό rebound, η πλάστικα θα αρχίσει να γέρνει προς την πλευρά των Phantoms. Σαράντα-48. Σταθερά μπροστά οι Phantoms. Μεταξύ 8 και 10 πόντων. 2 δευτερόλεπτα. Όλα για την ΑΜΟΚ. Προφανώς 8 δευτερόλεπτα. Θα πάει μέχρι μέσα. Φάουλ στον Γκρινί. Έστω Κωνσταντάνο στην πρώτη. Έστω Κωνσταντάνο στη δεύτερη. 42-48, διαφορά στους 6. Κρινής πρέπει να βρει τρόπο να κάνει το σουτ. Δεν θα προλάβει. Μάλιστα, τέλος τρίτου δεκαλέπτου, 42-48. Όλα έτοιμα για το τέταρτο δεκάλεπτο. Εδώ που θα κρυθούν τα πάντα. Βαλάσης. Εντάξει. Επίδειξη ψηλής τεχνικής. Βγήκαμε με αυτό που είδαμε, κύριε Βαλάση, τι ακριβώς κάνατε. Εξαιρετικός, καταπληκτικός, 42-50. Έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Μάλιστα, 42-52, μπαίνει και ο Θοδωρής στην εξίσωση. Στους 10 πόντους η διαφορά. Βγήκε η άμυνα. Σίγουρα χρόνος υπάρχει και μάλιστα πάρα πολύ. Το momentum αυτή τη στιγμή είναι υπέρ των Phantoms. Παραλίγο το λάθος θα γίνει, τέλει, ο Μπεκρής θα πάρει και το φάουλ. Μάλιστα, τους έχουν εκνευρίσει, τους έχουν θολώσει, τους έχουν βάλει δύσκολα. Οι Phantoms προέρχονται από νικηφόρα αποτελέσματα. Πάμε σε ένα time out, 8:43 για το τέλος. Λοιπόν, τέλος time out. Εντάξει, λογικό να οξυνθούν λίγο εδώ τα πνεύματα, για ντέρμπι μιλάμε. Κρίνης αυτή τη φορά θα στοχίζει, Μπεκρή σε νέο βήματα, μάλιστα.
Άλλη μία άμυνα θα βγάλουν και όσο το κάνουν θα έρχονται όλο και πιο κοντά στη νίκη. Κρινής θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει και το επιθετικό. Μπεκρής, νέο επιθετικό, κάνουν ό,τι θέλουν. Καλά και φάουλ, μάλιστα. 44-52 κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Μπάλα στο σίδερο. Ορφανό στην μπάσα. Δεν θα βρούνε στόχο. 44-52 θα παραμείνει. Για τρεις, άστοχο. Στη δεύτερη. 46-52 πλησιάζουν στους 6. Το κάνανε και στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Βαλάσης θα πάρει την προσπάθεια, παραλίγο να πετύχει το καλάθι. Για να δούμε άμα οι γηπεδούχοι φέρουν το παιχνίδι στους 4. Ο Φανός θα πάει μέχρι μέσα, θα το κάνει. Ναι, 48-52 μάλιστα. Για να δούμε τι φινάλε θα έχουμε. Μικρής. Θα βάλουν τα χέρια τους. Για τρεις, airball. Δεν θα τα καταφέρουν ούτε τώρα διαχείριση Μπεκρή και για να δούμε αν θα ρίξουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Για τρεις, μέσα! Πω. Μάλιστα. Έξω από τη γραμμή των 6.75. Με πρωταγωνιστή για άλλη μια φορά τον Τριανταφύλλη, θα κλέψουν και την μπάλα. Έχουν επιστρέψει για τα καλά, θα βγάλουν εφηβιασμό, θα τελειώσουν τη φάση. 53-52 στο συν 1 η ΑΜΟΚ. Τι παιχνίδι παρακολουθούμε. Πραγματικά. Ο Κρινής εξάλλως. Πρώτο δεκάλεπτο άνοιχε στους γηπεδούχους. Δεύτερο και τρίτο εξ ολοκλήρου στους Phantoms, οι οποίοι μπήκαν καλά και στο τέταρτο, αλλά τα τελευταία 2-3 λεπτά δεν υπάρχουν στο παρκέ. Εν αντιθέσει με την ΑΜΟΚ, η οποία έχει ξυπνήσει την βρή ψυχολογία, ειδικά μετά το τρίποντο του Τριανταφύλλη. Λάκκας για 2, κακή επιλογή, κακό σουτ. Έχουν αρχίσει να στερούνται λύσεων και για να δούμε αν θα τους στοιχίσει. Το momentum προλίγου ήταν υπέρ των Phantoms.
Τώρα τα πράγματα έχουν αντεστραφεί πλήρως. Ναι, ο τρίποντο, τι κάνουνε. Πω. Φανταστική αμόκ. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, το time out τελείωσε. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση τώρα. Ο Βαλάς θα στοχίσει. Θα καθαρίσουμε την υπόθεση rebound. Οι κηπεδούχοι οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο του αγώνα. Εμείς θα κόψει τον ορφανό. Η μπάλα για ποιον. Αμόχνει ο ρεφ. 4 και 15 για το τέλος. Για να δούμε την αντίδραση των φιλοξενούμενων σε αυτό το σερί της αμόκ. Καστρίτης με τον Γκρινί, ο Γκρινίς τι κάνει, γυρνάει προς τον διτητή. Με τον είχε δύο Καστρίτης, έχει αρχίσει και δυναμώνει το παιχνίδι. Είναι σκληρό το παιχνίδι, αλλά καθαρό πάνω απ' όλα, ενώ ότι δεν έχει συνέχεια, κάθε φαουλ μένει εκεί. Και αξίζουν συγχαρητήρια και στα παιδιά των δύο ομάδων για τον αγώνα τον οποίο προσφέρουν. Για το suspense που έχει αναμέτρηση για την δυναμισμό. Τα θέλουμε κι αυτά, ήταν μια μπάσκετ μιλάμε. Άμα ήταν, τα πήγαμε για καφέ. Μας ανάψανε τότε τα φώτα. Οι ανθρώποι της γηπέδου. Ενώ όχι της άλλας, εδώ ψηλά στα ορεινά. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ζεστή πάνω απ' όλα. Καλά, εκπληκτικό. 57-54 το είχαν ανάγκη. Καντάς ο σκόρερ. Χρειάζονται μία άμυνα τώρα. Ο Φανός. Σουτ για τρεις, θα μπει και αυτό. Πω πω. Τι κάνει ο άνθρωπος. Πετάει πετραδάκια στο ωκεανό. Αυτό κάνει ο άνθρωπος. Θα βάλουν και αυτό. Εντάξει, μπορεί να έχει το χείλο το βράδυ. Κατσιγάρης κάνει ό,τι θέλει. Κατσιγάρης, συγγνώμη. Είναι αυτός που μαζί με τον Τιανταφύλλη, αν πάρουν τη νίκη τελικά οι ΑΜΟΚ, θα πρέπει να τους κάνουν ένα πολύ ωραίο τραπέζι οι υπόλοιποι. Κάνει εκπληκτικά πράγματα έξω από τη γραμμή των 6.75 ο συγκεκριμένος. Εύστοχος στην πρώτη ο Μπεκρής. 60-55 χρόνος υπάρχει. Τα 55 θα παραμείνει. Ο Βαλάσης θα προσπαθήσει να πάρει το επιθετικό. Επανέφερε την μπάλα αλλά σε χέρια αντιπάλου. Βήματα. Το ίδιο ο ρεφ. Βιαστήκαν εδώ. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, 60-55 το σκορ. Τελευταία 2-21. Με την μπάλα στους φιλοξενούμενους οι οποίοι χρειάζονται ένα μεγάλο καλάθι. Μπεκρής για 3. Πόπο! 60-58 το παιχνίδι στις 2. Δεν παρατάνε το παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι δηλώνουν παρόν και θα το διεκδικήσουν μέχρι τέλους. Την παιχνιδάρα βλέπουμε και από τη 2. Επιθετικό φάουλ. Το παίρνει. Καστρίτης είναι νομίζω το πρώτο που του δίνουνε εκεί σε αυτές τις μονομαχίες που δίνει σε όλο το παιχνίδι. Τι βρήκε και σφίγεξε, σου λέει, έχει γίνει ο χαμός και βρήκε, ναι, Καστρίτη μου, έτσι είναι. Άβυσσος η ψυχή των διαιτητών, το ομολογώ.
το ομολόγο. Καλάς, Καλάσης. Θα στοχίσουν, 1-40. Τώρα θα πιέσει εδώ τον Ορφανό. Θα κάνει το φάουλ, τέταρτο μαθητικό. 3 έχουν οι διπεδούχοι, θα παίξουν και αυτά το ρόλο τους. Θα λυπήσει η μπάλα, χαμηλά στον Καστρίτη, Στεφάνη. Μάλιστα. Πάνω έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Εύθορος στην πρώτη. Stop. Stop. 61-58. Άστοχος στη δεύτερη. Μεκρής μαζεύει το rebound. Λάκας. Και για να δούμε αν θα σκοράρουνε. Πού ακριβώς πάει τώρα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Για ποιο λόγο να βιαστούν τόσο πολύ. Για ποιο λόγο να βιαστούν τόσο πολύ, για ποιο λόγο για να μην πάνε σε μια οργανωμένη, σκεπτόμενη επίθεση. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Οι παιδούχοι πετυχαίνουν την πιο χρήσιμη στιγμή. Καλάθι που ίσως τους δώσουν την νίκη, 46 δευτερόλεπτα. Βαλάσεις, κάποιος θα του κάνει screen. Κανένας, θα πάρει το foul. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ήταν πάνω στην προσπάθεια, το δώσε 2 λέω ρεφ. 63-58, 36-7. Η πλάστικα έχει γύρει κατά πολύ προς την πλευρά των γηπεδούχων. Άστοχο στην πρώτη και όσο αστοχούν τόσο πιο πολύ. Γέρνει. Είναι κοντά στην 13η νίκη. Άστοχο στη δεύτερη. Γίνει το λάθος στα 25 δευτερόλεπτα. Τι ακριβώς έκανε ο Φλάκας εκεί, κανείς δεν κατάλαβε. Νομίζω εντάξει, υπάρχει και κούραση. Θα πάρουν την νίκη. 14 δευτερόλεπτα. Θα πάρουν και το φάουλ. 63-59. Νομίζω οι Phantoms χάσανε μια χρυσή ευκαιρία να πάρουν την 11η νίκη. Βέβαια απέναντί τους είχαν μια ομάδα η οποία το ρεκόρ και μόνο μιλάει από μόνο του. 12-1 έχουν μόλις μια ήττα. Για να τους κερδίσεις φάνηκε και απόψε πρέπει να παίξεις όλο το παιχνίδι καλά και όχι απλά 2 δεκάλεπτα. 65-59, από ό,τι φαίνεται θα είναι και το τελικό σκορ. Αμόχ θα πάρει την 13η νίκη, τέλος παιχνιδιού.